Λοιπόν, περνάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, και πάμε σε κάποιες ειδήσεις έτσι, της τελευταίας ώρας για να κλείσουμε και την εκπομπή. Αυτή την περίοδο υπάρχει αυτή η πίεση ενημέρωσης και βεβαίως οι ζώνες είναι πολύ μικρότερες σε χρόνο. Λοιπόν, πάμε σε κάτι το οποίο είχε αναφέρει εδώ μιλώντας στην εκπομπή μας ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Νότης Μηταράκης, σχετικά με αυτό το οποίο παρατηρείται μια έξαση έτσι, σε ό,τι και να κάνει με τις ροές Σομαλών κυρίως από την πλευρά της Τουρκίας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο για παράνομες αφήξεις Σομαλών στην Ελλάδα με βάση το τελευταίο δίμηνο. Έχουμε περισσότερους από 2.000 Αφρικανούς μετανάστες, στη Σομαλία δηλαδή, να είναι στεβαγμένοι αυτή την ώρα στην περιοχή Δεκελής Μπίνης, σε αυτή την περιοχή με την πρόθεση να περάσουν στα απέναντι ελληνικά νησιά και βεβαίως και στην περιοχή μας. Είναι κάποια στοιχεία τα οποία προβληματίζουν, είναι ένας δρόμος που είναι αναζητήσει και έχουν βρει οι Σομαλοί μέσω της Τουρκίας και βεβαίως είναι αυτή και ένας ρόλος που παίζει το πολύ μεγάλο αεροδρόμιο το Ίσταμπουλ της Κωνσταντινούπολης, όπου έχουμε απευθείας πτήσεις από τη Σομαλία προς την Τουρκία κτλ. Κτλ. Είναι μια νέα, αν θέλετε, ροή αυτή. Δεν είναι συνηθισμένα τα δεδομένα. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία από την πλευρά του Υπουργείου Μετανάστευσης. Αυτά τα ανέφερε σήμερα και στην Βουλή, μάλλον χθες στην Βουλή, κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού, ο αρμόδιος υπουργός Νότης Μηταράκης. Τώρα, επανέρχομαι λίγο σε ό,τι έχει να κάνει με τα σχολεία, διότι θα έχουμε από ό,τι διαφαίνεται σταδιακά να ανοίγουν τα σχολεία, εάν ανοίξουν, λέω εάν τα πράγματα πάνε καλά, μετά τις 7 του Γενάρη. Και βεβαίως βλέπω και μία κίνηση που έγινε από τον Δήμαρχο της ΛΟΤ, τον Αντώνη Καμπουράκη, προς την αρμόδια Υφυπουργό Παιδείας της Σοφία Ζαχαράκη. Υπήρξε αμεσότατα την πλευρά της Υπουργού. Είναι αλήθεια ότι έχει καλά αντανακλαστικά η Ζαχαράκη. Έτσι, γιατί τα πράγματα πρέπει να τα λες όπως τα αντιλαμβάνεστε. Καλά αντανακλαστικά για διάφορα ζητήματα της Δωδεκανήσου. Δεν είχαμε πάρα πολλά προβλήματα φέτος στην παιδεία. Ελάχιστα είχαμε. Και στα σχολεία κτλ. Και βεβαίως μια πολύ γρήγορη αντίδραση σε ό,τι είχε να κάνει με τις ανάγκες του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αρχαγγέλου, όπου παραδόθηκαν οι πρώτοι φορητοί υπολογιστές. Είχε υποσχεθεί αυτό η κυρία Ζαχαράκη όταν είχε έρθει εδώ για να τιμήσει τον Δημήτρη τον Κρεμαστινό και έγινε πράξη πάρα πολύ γρήγορα και οφείλουμε να το αναφέρουμε. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο σε μία δράση που γίνεται, σε ένα έργο το οποίο εντάσσεται δηλαδή στο αντίστοιχο πρόγραμμα. Έχει να κάνει με την ανάδειξη ενός μοναδικού χώρου, για όσους γνωρίζουν. Έχει να κάνει με το σπήλαιο της Δριοπίδας στην Κύθνο. Είναι ένα εξαιρετικό σπήλαιο δηλαδή. Γίνεται και υπογράφεται μια προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την ανάδειξη αυτού του σπηλαίου. Επαναλαμβάνω, είναι στην Κύθνο, στις Κυκλάδες δηλαδή, αλλά είναι ένα εξαιρετικό σπήλαιο. Βλέπω ότι το κόστος φτάνει το περίπου μισό εκατομμύριο, δηλαδή 450.000 ευρώ. Λοιπόν, πάμε γρήγορα και στα όσα τρέχουν τώρα στην πόλη της Ρόδου. Καταρχήν υπάρχει ένα συνεργείο το οποίο κάνει κάποια έργα στην περιοχή του κόμβου της Φανερωμένης. Είναι στην προσπάθεια η οποία γίνεται για να γίνει μια αντικατάσταση των φωτεινών σηματοδοτών στην περιοχή. Παρουσιάζουν πάρα πολλά προβλήματα. Είναι γερασμένο αυτό το δίκτυο των σηματοδοτών πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα έργο το οποίο τρέχει από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Αν θυμάμαι καλά, και εδώ το ποσό είναι αρκετά μεγάλο. Αντικατάσταση των σηματοδοτών κτλ. Κτλ. Περίπου 70.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, από το ύψος της παρέμβασης. Και βεβαίως είναι σημαντικό ότι πέφτουν αρκετά χρήματα στο οδικό δίκτυο της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Θυμάμαι καλά, 75 εκατομμύρια ευρώ συνολικά στο οδικό δίκτυο Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο στην διάθεσή μου. Έτσι, από ό,τι βλέπω, πρέπει να τρέξουμε. Κλείνοντας, θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω για τις ευχές σας. Καταρχήν, χρόνια πολλά στη συνάδελφό μου την Ανθή την Μαρίνου από το στούντιο της Καλύμνου. Χρόνια πολλά, Ανθή. Ευχαριστώ και εκ μέρους της θυγατέρας μου της Ελεάνας.
Ευχαριστώ βεβαίως και για τις προσωπικές ευχές σας. Ευχαριστώ, αυτό είναι τώρα έθιμο, και την κυρία Λένα Μαζαράκη, τη φίλη μου. Κάθε χρόνο μου στέλνει αυτό το πορτοκάλι σοκολάτα. Εάν δεν έχω πορτοκάλι σοκολάτα, δεν λειτουργεί τίποτα. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ, ραντεβού για αύριο στις 3. Καλό βράδυ, να προσέχετε.